Σήμερα έχουμε δημοσιοποιήσει άνοιγμα ενός μεγάλου αρχείου, ενός Πτολεμαϊδιώτη της εποχής του 20ου αιώνα. Ναι, η Πτολεμαϊδα είχε την τύχη να φιλοξενήσει μετά την ανταλλαγή του πληθυσμού δύο μεγάλες μορφές του ποντιακού χώρου, δύο μεγάλους δασκάλους του γένου μας, τον Παντελή Μελανοφρίδη και τον Ανανία Νικολαίδη. Σήμερα παρουσιάζουν στον κόσμο το αρχείο του Ανανία Νικολαίδη. Είναι ένα αρχείο πλούσιο και σημαντικό, γιατί περιέχει πολλές πληροφορίες τόσο για τον Πόντο όσο και για την Εορδαία του 1920. Δηλαδή, άμα θέλουμε, μπορούμε να χωρίσουμε το αρχείο του Ανανία σε δύο ενότητες. Η μία αφορά το Πόντο και την λαογραφία και την ιστορία της πατρίδας, και ιδιαίτερα τη γενέτειρά του Μεσοχαντίου, Κορώνηξας και τα γύρω χωριά. Και η δεύτερη ενότητα αφορά την Εορδαία του 1920, γιατί τότε είχε και εγκαταστάθηκε στην περιοχή ο Ανανίας Νικολαίδης. Και από εκεί μέσα δούμε πολλές πληροφορίες για την γεωγραφία, την ιστορία, τον πρώτο χρόνο με εγκατάσταση στο προσκύνημα στην Εορδαία. Είναι προσβάσιμο αυτό το αρχείο, μπορεί να έρθουν να το δει ο κόσμος, να το διαβάσει, ενδεχομένως μελετητές, φοιτητές. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος, γι' αυτό φέραμε το αρχείο του Ανανία Νικολαίδη εδώ στη βιβλιοθήκη. Είναι ένας μεγάλος χώρος που έχει 36 θέσεις αναγνωστηρίου, μια πλούσια βιβλιοθήκη, και θα φιλοξενήσουμε το αρχείο του Ανανία ώστε να μπορέσει ο κόσμος και να διαβάσει, και όχι μόνο ο κόσμος αλλά και οι μελετητές και οι ερευνητές, να διαβάσουν και να έχουν πρόσβαση στο αρχείο. Το πρόβλημά μας είναι ότι επειδή είναι έγγραφα και χειρόγραφα του Ανανία Νικολαίδη από το 1920, καταλαβαίνετε ότι λόγω της παλαιότητας είναι πολύ εύκολα να καταστραφούν. Η φιλοδοξία μας, και το προχωρήσαμε σαν Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαϊδας, καταθέτοντας μια πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, να αγοράσουμε ένα ψηφιοποιητή ώστε να ψηφιοποιήσουμε το αρχείο. Όταν ψηφιοποιηθεί το αρχείο, θα είναι προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο και στους ερευνητές για να λύσει όποιες πληροφορίες χρειάζεται. Για την ώρα όμως δεν μπορούμε να το. Ενδεχομένως και στις νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο να είναι κάπου. Θα είναι σε ψηφιακή μορφή στον χώρο της βιβλιοθήκης για οποιαδήποτε χρήση. Η βιβλιοθήκη έχει χώρους αναγνωστηρίου, είναι πλούσια. Να σας πω δύο λόγια για τη βιβλιοθήκη. Είναι ένας χώρος 300 τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει 36 θέσεις αναγνωστηρίου. 6 θέσεις στις οποίες προβλέπεται να τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Και έχουμε τα βιβλιοστάσιο, όπου έχουμε γύρω στους 2.500-3.000 τίτλους βιβλίων και άλλες 1.500 τίτλους περιοδικών. Αυτά είναι προσβάσιμα και για το κοινό, αλλά και για ερευνητές και για μεταπτυχιακούς και φοιτητές. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να στήσουμε και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε οποιοδήποτε μελετητής θέλει να κάνει κάποια εργασία, να έχει πρόσβαση και στο υλικό της βιβλιοθήκης μας και να έχει πρόσβαση και στο διαδίκτυο για να ολοκληρώσει οποιαδήποτε μελέτη του.